σχολείο στο εξωτερικό, μόνοι, μόνοι. Ακριβώς. Χωρίς... Δηλαδή, εκεί που... Αυτό που οι Έλληνες έχουν τα παιδιά τους μέχρι τα 30-35 στο σπίτι, εγώ καμία σχέση. Τα, εγώ... τα παιδιά πάμε. Τα, τα παιδιά, παιδιά είναι 35. Η έφηβη είναι 45. Εγώ 16-17. Με στείλανε έξω. Για πες μου την αλήθεια τώρα. Ορίστε, σε διώξανε, αποβλήθηκες από όλα τα ελληνικά σχολεία. Για... Όχι καλέ. Για ποιο λόγο πεις. Πήγα για να σπουδάσω κλασικό χορό έξω, γιατί... Ο κλασικός χορός πρέπει να τον σπουδάσει πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Γιατί άμα σε πάρουν τα χρόνια, δηλαδή ήδη η ηλικία. Πώς άρχισες από τα τρία. Κανονικά θα έπρεπε να πάω στα 11-12. Αυτή είναι η σωστή ηλικία για να φύγεις. Αλλά εντάξει, Ελληνίδα είμαι. Με αποχωρήστηκε η οικογένειά μου λίγο αργότερα. Ναι, αλλά συγχώθηκες και πήγες σε ποιο σχολείο στο. Πήγα στο Αμβούργο και έμενα σε μία αγγλο-ελληνο-αγγλική οικογένεια. Ήταν μια Ελληνίδα από την Αίγυπτο και ο σύζυγος Εγγλέζος. Και μένα στη Γερμανία. Και έμενα σε αυτή την οικογένεια και πήγαινα στο, στη σχολή τη όπερα του Αμβούργου. Την ξέρετε αυτή την οικογένεια. Τη βρήκε ο δάσκαλός μου, ο συγχωρεμένος, ο Γιάννης ο Μέτσης. Ήταν φίλη του. Ήταν καθηγήτρια χορού και με έστειλε έμενα στο σπίτι της και πήγαινα στην σχολή της όπερας. Λίγο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι, δηλαδή, ναι. Δεν ήταν. Είναι. Εκείνη την εποχή πώς έγινε, εσύ το ζήτησες. Έκανες πόσα χρόνια έκανες μέχρι τότε μπαλέτο και τα λοιπά. Δεν το έχω ακριβώς. Να τα ακούνε και οι μαμάδες που τρέχουν τα παιδάκια στα μπαλέτα και στα μπαλετίνια, ότι δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν το έχω ακριβώς ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου πώς έγινε. Πάντως, όταν ο δάσκαλός μου είπε στη μητέρα μου ότι να φύγω έξω, εκείνη μου είπε ότι αν θες να το κάνεις να φύγεις έξω. Και εγώ είπα ναι, κάπως έτσι έγιναν όλα. Αλλά πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα. Πόσο καιρό έμεινες και έξω? 5 χρόνια. Οι γονείς και... είχαν έρθει να γνωρίσουν τους ναι, έρχονταν στην αρχή, που... μετά όχι τόσο συχνά. Πέρασα 5 όμως εφιαλτικά χρόνια. Πήγε 16 χρονών, πήγε στα Θιάνα. Ναι, έπαθα νευρική ανορεξία, πήγαινα, τελείωσα το ελληνικό λύκειο του Αμβούργου εκεί και ξύπναγα στις 5 το χάραμα με χιόνια και άλλαζα 15 τρένα, μετά πήγαινα στη σχολή της όπερας. Ήμουν ένα δυστυχέστατο πλάσμα για 5 χρόνια. Δεν είχες μια αγκαλιά. Ποια αγκαλιά? Ξύλο έτρωγα κάθε μέρα. Ξύλο. Ήμουν ας πούμε 50... Πόσα κιλά ήμουνα? Ήμουνα 55 κιλά και ήμουνα πάρα πολύ χοντρή. Και έφτασα 48. Έπαθαν τα κόκαλά μου προβλήματα. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ άγριο. Πολύ άγριο. Και το οποίο με στιγμάτισε. Αλλά μετά από αυτό το ξύλο που έφαγα 5 χρόνια, μετά όταν ήρθα εδώ, έβλεπα τους άλλους πώς δουλεύαν, ας πούμε, στον χώρο της δημοσιογραφίας, το αραλίκι και αυτό. Τρελάθηκες, ε? Ναι. Και εγώ ήμουνα στρατιώτης, Γερμανός στρατιώτης, στην όπερα του Αμβούργου. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω τώρα, τι φταίει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, τι φταίει τώρα, όχι ο μέσος πολίτης, τι φταίει, ας πούμε, ο Νίκος Ευαγγελάτος να πληρώνει το πρόγραμμα της όπερας του Αμβούργου πριν από 20 χρόνια. Ο Ευαγγελάτος όχι μόνο δεν το πληρώνει, αλλά επειδή είμαι τόσο. Ξέρεις, power. Όχι power. Το αντίθετο. Τη οργάνωση. Όχι, ούτε αυτό. Επειδή εγώ την πληρώνω. Γιατί οι άνθρωποι που είναι τελειομανείς και θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια. Είναι και πάρα πολύ. Ναι, εγώ την πληρώνω. Όλα, είμαστε φίλοι. Ο εαυτός μου την πληρώνει. Όχι, Ευαγγελάτος. Γιατί θέλοντας να κάνω όλα τέλεια, προσφέρω πάρα πολύ στην οικογένεια, στον Νίκο, στη δουλειά. Και κάποια στιγμή γίνομαι ένα άδειο σακί. Που κανονικά πρέπει κάποιος να μου πει κούλα ρε κορίτσι μου. Σου είπα. Εντάξει, όλα καλά τα κάνεις, ηρέμησε, χαλάρωσε. Όλα καλά. Αλλά θέλω να είμαι σε όλα καλή, Θεέ μου. Ό,τι κάνω θέλω να είμαι καλή. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί βασανίζομαι. Δεν υπήρχαν νύχτες που έκλαιγες, σκούπιζες τα δάκρυα και μετά συνέχιζες. Μου βγαίνει αλλιώς. Είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή, μου βγαίνει σε άλλα. Έπαθα νευρική ανορεξία, μου βγαίνει αλλιώς. Μπορεί να μην μου βγαίνει σε κλάμα. Με χτύπαγε σε άλλα πράγματα. Σε τόσο πολύ, τα οποία ήταν πιο. Σαν τις καταστάσεις που βλέπουμε τώρα, τέτοιου είδους ανορεξία, ανορεξία, ότι να μείνει προ. Είδαμε την παλιά συνεργάτη του Γαραγιάννη, τέτοιο πράγμα. Σε τέτοια. Αλλά, για παράδειγμα, η κακή διατροφή, και επειδή ήμουν και ακόμα στην ανάπτυξη, δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, μου δημιούργησε πρόβλημα στα κόκαλα, στα. Δηλαδή, μου λείπει ασβέστιο. Αλλά σε στρατόπεδο συγκέντρωση σε πήγανε. Εγώ τον έβαλα τον εαυτό μου σε στρατόπεδο συγκέντρωση. Τελικά χόρεψες. Εγώ τον έβαλα. Χόρεψα. Χόρεψα. Και μετά αφού χόρεψα και έφτασα, γιατί είναι αυτό ο εγωισμός, ότι πρέπει να τα καταφέρω. Αφού λοιπόν τα κατάφερα, με πήρανε στην όπερα του Κάσελ, προσελήφθη τέλος πάντων από το γερμανικό δημόσιο. Έλα. Έχεις πάρει σε ταξί. Όχι, δεν έχω πάρει. Λοιπόν, αφού λοιπόν
τα κατάφερα. Σε πήραν στην όπερα του Γάστρου για ας πούμε. Όχι, δεν ήμουν πριν μπαλαρίνα. Όχι, στο κόρ δεν μπαλέρινα. Και μόλις τα κατάφερα, γιατί είμαι τέτοιο τύπο, είπα, παιδιά, τώρα. Είμαι δυστυχής. Δηλαδή εσύ εφηβεία, έχεις περάσει όπως περνάμε όλοι μας, να ξεσπάς, να βγεις, να πιείς, να κάνεις καταλιές. Όχι. Την πέρασες μετά. Την πέρασα σε ένα, στη Γερμανία, όταν είσαι ο κατήφορος και ήθελα να γυρίσω πίσω, πέρασα μια σύντομη εφηβεία εκεί. Που τι έκανες ας πούμε, γιατί σε έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι είσαι πολύ σωστή. Τι έκανα, έβγαινα έξω το βράδυ. Βγήκες έξω το βράδυ. Πω. Έβγαινε έξω το βράδυ. Φλέρταρε. Φλέρταρε. Δεν μας ότι κάνεις εσύ όλας. Ναι. Καλά, μιλάμε ότι. Παιδιά, πραγματικά ακούω την Τατιάνα μερικές φορές και θέλω να σκάσω. Και είναι πράγματα που πραγματικά δεν γνωρίζαμε, έτσι. Δηλαδή, αυτό που είχε φτάσει τόσο αδύνατο, έτσι, μια κατάσταση ανορεξίας και είχε πρόβλημα στα κόκαλα και 5 χρόνια δυστυχισμένη. Πράγματα που δεν τα ξέραμε. Ναι, μεν είχε μιλήσει ξανά για το χορό και για τις δυσκολίες που είχε περάσει τότε στα εφηβικά της χρόνια. Και γενικότερα όλο αυτό που ανέφερε ότι ήταν στρατιωτάκι, κάποια στιγμή, αν θυμάστε, είχε κάνει μια εξομολόγηση μέσα από το τι life η ίδια τα είχε γράψει και μας είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι τόσο εξομολογητική και αποκαλυπτική με τον ίδιο τον κόσμο που την αγαπάει και την στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και βοηθάει.